Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε την ανάπτυξη των δυτικών δυνάμεων στα σύνορά μας, ούτε ενός αντιρωσικού κράτους σαν την Ουκρανία. Διεμήνησε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η λεγόμενη γραμμή άμυνας της Δύσης ερχόταν όλο και πιο κοντά στη Ρωσία και είχε φτάσει πλέον υπερβολικά κοντά, είπε. Οι στρατιωτικές ασκήσεις γίνονταν με προφανή στόχο τη Ρωσία. Εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση, ούτε την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ενός αντιρωσικού κράτους στην Ουκρανία, όπως άρχισε επί Ποροσέγκο και συνεχίζεται επί Ζελένσκι. Μάλιστα, ο κύριος Λαυρόφ αποκάλυψε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον πρώτο Εβραίο πρόεδρο στη χώρα. Οι διαπραγματεύσεις θα ξαναρχίσουν και είμαστε ανοιχτοί σε αυτές, είπε ο Ρώσος διπλωμάτης και πρόσθεσε: απευθύνομαι στο διπλωματικό ταλέντο της Δύσης σήμερα. Τα ρωσικά στρατεύματα την ίδια ώρα πολιορκούν το Κίεβο, το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη. Όπως αναφέρει το γραφείο του ΙΠΑ του Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 227 πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 525 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία μέχρι και την Τρίτη. Για όνομα του Θεού, προστατέψτε τους αμάχους στην Ουκρανία και αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, κάλεσε σήμερα ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια, Μάρτιν Γκρίφθης, απευθυνόμενος στις αντιμαχόμενες πλευρές και κυρίως στους Ρώσους. Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση Νόστος 3 για την απομάκρυνση Ελλήνων ομογενών, δημοσιογράφων και προσωπικού του προξενείου από την Μαριούπολη. Ο σύμβουλος του Ζελένσκι ζήτησε τη βοήθεια του ΟΑΣΕ για να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σε νέο διάγγελμά του είπε ότι η Μόσχα άλλαξε την τακτική της, στοχεύοντας περιοχές αμάχων, κάτι που δείχνει ότι η Ουκρανία πέτυχε να ανατρέψει το σχέδιο της Ρωσίας για γρήγορη νίκη. Επίσημη έρευνα για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία ξεκινά ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη, αφού έλαβε το πράσινο φως 39 κρατών μελών του Διεθνούς Θεσμού. Στις χώρες που συγκατένευσαν να διενεργηθεί έρευνα είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, καθώς και χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Κολομβία και η Κωνσταρικά. Την άμεση σύγκληση έκτακτου συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ με θέμα την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και των ναυτικών στην Μαύρη Θάλασσα και την Αζωφική Θάλασσα ζήτησε η Ελλάδα λόγω της εντυνόμενης κρίσης στην Ουκρανία. Στο ίδιο μήκος κύματος με την Ελλάδα, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία, η Κύπρος και η Μάλτα, αντίστοιχο αίτημα υπέβαλαν και άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων ΗΠΑ και Αυστραλία. Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία απευθύνουν οι γιατροί του κόσμου. Το Σάββατο θα αναχωρήσει η πρώτη αποστολή από την Αθήνα. Λείπουν τα αντιβιωτικά και τα είδη πρώτης ανάγκης για την περίθαλψη των τραυματιών, λέει στον 984 η Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνο. Σε αναζήτηση οι γιατροί, σύμφωνα με την ίδια, και των ανθρώπων στους οποίους παρήχαν ιατροφαρμακευτική βοήθεια στο σπίτι και σήμερα δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες τους συγκεντρώνουν Ουκρανοί που ζουν μόνιμα στο Ηράκλειο. Συλλέγονται επί της οδού Δουκός Μποφόρ 4 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το λαό της Ουκρανίας συγκεντρώνει ο Δήμος Ηρακλείου στο θεατρικό σταθμό στο λιμάνι. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται το ΠΑΣΟΚ με τη κίνημα αλλαγής, με τη συγκέντρωση ιατροφαρμακευτικού υλικού και τροφίμων μακράς διάρκειας. Η συγκέντρωση των ειδών για τον ομό μας γίνεται στα γραφεία της επί της Ατλαντίδος 5 στο Μασταμπά καθημερινά. Σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο καλεί το εργατικό κέντρο Ηρακλείου αύριο Παρασκευή 4 του μήνα στις 8.30 το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου με τη συμμετοχή πάρα πολλών φορέων. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια θα βρεθούν σε εξέλιξη σε όλη την Κρήτη. Πάνω από τα 119 δολάρια σήμερα κινήθηκε η τιμή του Brent ανά βαρέλι. Όχι του ΟΠΕΚ την ίδια ώρα να προχωρήσει σε πιο αποφασιστική αύξηση της παραγωγής του παρά το αίτημα της Ουάσιγκτον. Στο 1,97 η μέση τιμή για τη βενζίνη σήμερα στο Ηράκλειο, στο 1,70 το πετρέλαιο κίνησης
και στο 1,35 του θέρμανσης. Αρνητική πρατηριούχη στην πρόταση Αδούνη Γεωργιάδη για την επιβολή πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τον πόλεμο, κρίνοντας ότι αυτή δεν θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών, ακόμα και αν τεθεί σε ισχύ για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΕΚ, Γιάννης Μαυράκης, είπε πως μόνη λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ, όπως και η αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Επιστολές της Ομοσπονδίας με το παραπάνω αίτημα προς Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΕΣΕΒΕ, Επιμελητήρια και Περιφέρειες, με το κάλεσμα του ιδίου προς όλες τις παραγωγικές τάξεις να ενώσουν δυνάμεις πιέζοντας προς την κατεύθυνση αυτή. Μόνη λύση σωτηρίας ή μείωση άμεσων και έμεσων φόρων, σημειώνει ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Μπαμπισλεκάκης. Η μάχη με την ακρίβεια για όλους μας είναι άνηση και συμπαρασύρει τα πάντα. Κατά 10% αυξήθηκαν οι τιμές στις πρώτες ύλες, σίδηρο, χαλκό, αλουμίνιο, ξυλία από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα εξαιτίας του πολέμου, λέει στον 984 ο ίδιος. Το ποσοστό αυτό, όπως προσθέτει, έρχεται να προσθεθεί στις αυξήσεις κατά 80% που είχαν καταγραφεί από το καλοκαίρι μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Για τον ίδιο, η επιβολή πλαφών στο κέρδος των επιχειρήσεων έχει μονομερή χαρακτήρα και δεν μπορεί να ανακουφίσει την αγορά. Ορατός ο κίνδυνος ελλείψεων εκτιμά ο πρόεδρος των αρτοπιών Βασίλης Δαφέρμος, με πολλαπλές καραμπόλες στις αγορές ΣΥ του παγκόσμια. Ανήσυχος και για την επιβίωση των αρτοπιών σε αυτό το δυσμενές τοπίο, καθώς οι όποιες προτάσεις τους προς τα αρμόδια υπουργεία και οι εκκλήσεις τους δεν είχαν κάποια τύχη μέχρι σήμερα. Μιλώντας στον 1984, είπε επίσης ότι η πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης δεν θα έχει κανένα όφελος αν δεν εφαρμοστεί στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπενθυμίζοντας ότι την τελευταία δεκαετία οι ερτοποιοί πως απορροφούν τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες. Σημειώνεται πως στο υψηλότερο επίπεδό τους, εδώ και σχεδόν 14 χρόνια, πως έχουν εκτιναχθεί οι τιμές των συμβολέων του σιταριού στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων στο Σικάγο. Αρχάνες Αγιοσύλλα, Σύλλαμος Πρασές, Μαλάδες Μυρτιά, Μελέσσες Άγιος Βασίλειος, οι περιοχές που παρουσιάστηκαν προβλήματα εξαιτίας της βροχής. Κατολισθήσει στο επαρχιακό δικτύο Κουνάβων, ο Σιλεμιανός ποταμός στο ύψος των Αρχανών υπερχείλησε και δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Προσοχή χρειάζεται στους δρόμους, όπως και στον επαρχιακό δρόμο Τηλίσου Ανογείων και στο δρόμο Γαζίου Κρουσόνα. Πλημμύρισαν επίσης οι δρόμοι στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη. Την έλυση της υποχρεωτικότητας της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους από το Σάββατο 5 Μαρτίου αποφάσισαν ειδικοί κατά την χθεσινή συνεδρίασή τους. Εισηγήθηκαν ωστόσο η πληρότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς να επιστρέψει στο 100%. Παραμένει ισχυρή η σύσταση για χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό, καθώς και σε άτομα με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο, αλλά και για ανεμβολίαστα άτομα. 150 οι ασθενείς σήμερα Πέμπτη στα νοσοκομεία της Κρήτης, 131 στις κλινικές COVID και 19 στις ΜΕΘ. 1.433 τα καταγεγραμμένα κρούσματα χθες στην Κρήτη από τα 15.557 πανελλαδικά, τα 911 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Λασιθίου 128, Ρεθύμνου 177, Χανίων 217. Την Παρασκευή θα καταβληθούν οι πληρωμές για τις αναστολές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. 1.989 οι δικαιούχοι και 770.712 ευρώ το ποσό που θα καταβληθεί. Με τις ελλείψεις προσωπικού παλεύουν οι δάσκαλοι στα σχολεία, δύσκολο παζλ κάλυψη θέσεις ασθενούς εκπαιδευτικού, δύσκολη διαχείριση της πανδημίας εντός των σχολείων εξαιτίας των αποφάσεων που λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, απαντά μέσω του 984 στους γονείς που διαμαρτύρονται ο Γιώργος Σαμακράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Αιτία, η μη λειτουργία όπως εξηγεί πολλών τμήματων, κυρίως ολοήμερων που θέτουν εκτός προγράμματος τον οικογενειακό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε στις κενές οργανικές θέσεις, τις ασθένειες και τις άδειες των συναδέλφων του, τον λαθασμένο και αιμονικό σχεδιασμό από την άλλη της Υπουργού Νίκης Κεραμέως. Νέα παράταση υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων στην νέα πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr έως στις 8 Μαρτίου για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης, καθώς και διεύρυνση της περιμέτρου δικαιούχων ως προς τις περιοχές. Προβλέπουν οι νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δύο έργα για τους Δήμους Βιάνου και Αργανών Στερουσίων. Αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων στους οικισμούς Αμυρών και Μάρθα του Δήμου Βιάνου, προϋπολογισμού 2,1 εκατομμυρίων ευρώ και στη δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Κριτικών Επαναστάσεων 1821-1897 του Δήμου Αργανών Στερουσίων, προϋπολογισμού 183.000 ευρώ. Συνάντηση για την ειδική περιβαλλοντική μελέτη των περιοχών Natura 2000 στο οροπέδιο Λασιθίου την Τετάρτη 9 Μαρτίου στο Δημαρχείο συγκεκριμένα με θεματολογία που αφορά στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη των περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης που εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διαχείρισης των περιοχών Natura, των Δήμων Οροπεδίου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου. Στόχος η πληροφόρηση και η διεξαγωγή παραγωγικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως αναφέρεται από την Περιφέρεια. Τετράωρη στάση εργασίας των εργαζομένων στην ΔΕΙΑΗ αύριο 11 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Στο διοικητικό πλαίσιο τους, η ελλείψη σε ανθρώπινο δυναμικό στην υπηρεσία. Στο Ηράκλειο, όπως σημειώνει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, 17 από τους 120 υπαλλήλους έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, χωρίς ωστόσο να μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, καθώς το υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της. Οι τελευταίες προσλήψεις στην ΔΕΙΑ Ηρακλείου έγιναν το 2003. Κοινοβουλευτική παρέμβαση 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την χρήση των ονομάτων Τσίπορο και Τσικουδιά από διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς με πρωτοβουλίες Σοκράτη Βαρδάκη και Μανώλη Θραψενιώτη από το Λασίθι προς τους υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να αποσαφηνίσουν τους λόγους χρήσης του όρου παραδοσιακό αποσταγμα διήμερων έναντι του ορθού Τσίπορο και Τσικουδιά για τους μικρούς αποσταγματοποιούς, καθώς και αν προτίθενται να αποσύρουν το αναφέρωτο όρο όπως αναφέρουν παραδοσιακό απόσταγμα διήμερων από το εν λόγω νομοσχέδιο. Περισσότερα από 28 κιλά κάναβης βρέθηκαν στο σπίτι 69χρονου, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Καλαμάτας. Εντατικά συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανθρώπου που σκότωσε τετραμελή οικογένεια χθες βράδυ στην Ανδροβίδα. Εκτιμάται πως η εξιχνίαση της δολοφονίας είναι θέμα ωρών, ενώ ήδη οι αρχές διενεργούν έρευνα στο σπίτι του φερόμενου ως υπόπτου παρουσία δικαστικού λειτουργού. Συνετρίβει στρατιωτικό ελικόπτερο στη Ρουμανία με 7 νεκρούς που βρισκόταν σε αποστολή έρευνας διάσωσης. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στο 1-1 έμειναν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο εξαναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής στη Super League 1. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 5-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Καρισκάκι. Σε φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία, η Εθνική Παίδων ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη ομάδα της γειτονικής χώρας. Με αποκλεισμένες μέχρι νεωτέρα στις ομάδες της Ρωσίας, ΤΣΣΚΑ Ζενίτ Ουνίξ, διεξάγονται απόψε τα 4 από τα 6 παιχνίδια της 28ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, με τον τουρκικό εμφύλιο Ανατολού Εφές Φενερμπαχτσέ να είναι αναμφίβολα το πιο ενδιαφέρον και κρίσιμο μάτς. Μία ημέρα πριν από την έναρξη των χειμερινών παραολυμπιακών αγώνων στο Πεκίνο, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή απαγόρευσε ολοκληρωτικά τη συμμετοχή των Ρώσων και των Λευκορώσων αθλητών, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση που τους επέτρεπε να συμμετέχουν χωρίς εθνικά διακριτικά. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Καλό μεσημέρι.